Λακία, λίγα μέτρα μακριά από τη Μεσογείο, είναι στην κυριολεξία αποκλεισμένοι. Χωρίς ρεύμα βέβαια, ενώ δεν μπορούν και να βγουν από το σπίτι τους. Μόνη ελπίδα όταν θα έρθει ο Δήμος και ο ΔΔΕ που παρά τις επίμονες οχλήσεις του, μέχρι τώρα και πολλές ώρες μετά την χιονόπτωση παραμένουν άφαντοι. Ζω στην Αγία Παρασκευή από το 1975. Δεν έχω νιώσει πώς είναι να μην μπορείς να βγεις από το σπίτι σου. Μέσα στο κτίριο η θερμοκρασία είναι γύρω στους 13 βαθμούς, διότι όπως βλέπετε το ρεύμα είναι κομμένο. Έχουμε ειδοποιήσει όλους τους αρμόδιους φορείς, κανένας δεν έχει ενδιαφερθεί. Μέσα εδώ στην κατοικία μένουν άνθρωποι ηλικιωμένοι, οι οποίοι χρήζουν ιατρικής βοήθειας. Και ξέχωρα από αυτό, βλέποντας την πόρτα εδώ φραγμένη, αισθάνονται ανασφάλεια, διότι σου λέει αν πάθουμε κάτι, ποιος θα έρθει να μας σώσει. Μέσα από αυτή τη χαραμάδα μπορούν μόνο να περάσουν κάτοικοι αυτής της πολυκατοικίας, στην οδό Αυγής, στην Αγία Παρασκευή, και δεν το δοκιμάζουν καν, γιατί υπάρχουν τα καλώδια εδώ της ΔΕΗ που βλέπετε έχει πέσει από το στήλο, γεγονός που το καθιστά πολύ επικίνδυνο. Υπάρχουν ηλεκτροφόρα καλώδια στην είσοδο, προσπάθησε κάποιος εδώ συγκάτοικό μας να βγει, με κίνδυνο να τον χτυπήσει το ρέμα, δεν ξέρουμε αν έχουν ρέμα ή αν δεν έχουν τα καλώδια. Περιμένουμε την ΔΔΕ και τους αρμόδιους να έρθουν να μας το πούν. Έχουμε ειδοποιήσει βέβαια και εδώ τον Δήμαρχο της Αγίας Παρασκευής, ο οποίος ενδιαφέρθηκε για μας. Μας είπε από χθες ότι σε 1,5 ώρα θα έρθει να ξεφράξει την είσοδο. Περάσαν 24 ώρες και ακόμα τον περιμένουμε. Τελικά, όπως βλέπουμε, βρέθηκε λύση για να μπορούν να βγουν και πιο τολμηροί από την πολυκατοικία αυτή, αφού έκαναν παραβίαση στα κάγκελα του γείτονα. Τι σας λένε από τη ΔΕΗ? Ότι είμαστε ομονικό ψήτους, δεν το ξέρετε. Εσείς δεν έχετε ούτε εσείς ρεύμα? Όχι. Πόσες μέρες τώρα? 36, πάμε 40 ώρες. Θα κοπήκατε μαζί με εμάς και εσείς? Αν νομίζετε ότι είναι σωστό να ασχολούμαστε πώς θα βρούμε τα κανάλια, να κόψουμε τα σύρματα του γείτονα για να βγούμε, τότε εγώ λυπάμαι που είμαι Ελληνίδα. Και να σας πω και κάτι. Δεν είναι μόνο, δεν επικεντρώνεται το θέμα στην Αττική Οδό, ούτε στην Τρένοσε. Το εμάς όλους, πώς θα μας αποζημιώσετε αλήθεια, που είμαστε 36 ώρες χωρίς ρεύμα, με πατατάκια chips και ξηρούς καρπούς, χωρίς να κάνουμε μπάνιο, χωρίς να έχουμε ίντερνετ όμως. Και βγαίνετε από το σπίτι σας με τον τρόπο αυτό και όσοι μπορείτε, έτσι. Κοιτάξτε, δεν είναι και εύκολο. Όσοι μπορούμε, γιατί είναι ηλικιωμένοι. Εάν θέλετε να δείτε πάνω σε τι τσιμέντο είμαι, δείτε το βάθος και τον κίνδυνο, το βλέπετε. Ναι. Και εμείς εδώ έχουμε σπάσει με τις τανάλιες. Φανταστείτε λοιπόν τι περνάμε. Είναι τραγικό, ε. Στην ακριτική Αγία Παρασκευή, 25 μέτρα από την Μεσογείο, ναι. Λυπηρό.